την καλημέρα μου, καλημερούδια και καλώς ήρθατε στη 14η μέρα του vlog μας. Έχω βγάλει το βαρύ πυροβολικό εδώ, όπως βλέπετε, το μπουφανάκι μου, γιατί η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 9 βαθμούς. Θα πέσει, λέει, και άλλη θερμοκρασία. Τώρα έχω έρθει έξω από τα Lidl. Πάω να δω αν θα προλάβω το τρενάκι. Που χλωμό το κόβω τέτοια ώρα που ήρθε. Τέτοια ώρα, εντάξει, 10 και 20 είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα το προλάβω το τρενάκι. Βάζω μάσκα. Σηκώνω γυαλί. Να βγάλω και ένα ευρώπουλο. Για να βγάλω το καροτσάκι μου. Παιδιά, κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά σήμερα. Είμαι πάρα πολύ φρεσκαδούρα. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Είχα πάρα πολύ καιρό να κοιμηθώ έτσι ωραία. Μαζί μας ο Αλέξανδρος, αλλά ήταν πιο ήσυχος. Δεν κλώτσαγε, δεν χτύπαγε. Ήταν κουρασμένος γιατί δεν είχε κοιμηθεί καλά. Αργήσαμε να γυρίσουμε χθες στο σπίτι. Και για μεσημέρι δεν κοιμήθηκε καλά. Οπότε το βράδυ ξεράθηκε στον ύπνο. Αλλά έβαλα και είδα σε μια χριστουγεννιάτικη ταινία όσο ο Αλέξανδρος κοιμότανε. Όσο περίμενε έτσι να κοιμηθεί. Και ήταν απαράδεκτη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς τη λένε. Ήταν έτσι και τύπου musical. Απαράδεκτη. Πρέπει να θυμηθώ να σας πω ποια είναι, να μην τη δείτε. Όπως μπήκα Lidl, βγήκα. Δεν βρήκα τίποτα από αυτά που ήθελα. Δύο πράγματα ήθελα. Δεν το βρήκα. Στο σπιτάκι μόνο βρήκα. Άπειρα σπιτάκια. Άπειρα σπιτάκια. Τέλος πάντων, φεύγω τώρα επειδή θέλω κάποια άλλα βασικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα βρω στο Σκλαβενίτη. Στο Lidl. Πάω στο Σκλαβενίτη. Να τα πάρω και να γυρίσω σπίτι λίγο να αράξω. Να κάνω και καμιά δουλίτσα έτσι λίγο πρόχειρη. Γιατί μετά θα λείπω αρκετές ώρες από το σπίτι. Φύγαμε. Λοιπόν, πάω στο κρεπολίο του Σκλαβενίτη και ήταν εκεί πέρα δύο κύριοι οι οποίοι κόβανε τα κρέατα κλπ. Και βλέπουν την κάμερα που έχω κρεμασμένη στο λαιμό και μου λέγανε: θα μας τραβήξει μια φωτογραφία. Τράβηξε μας μια φωτογραφία. Εμείς μικρότεροι ήμασταν στην κρίστη. Μην μας βλέπεις έτσι τώρα που συντέψαμε. Παιδιά, ένα γέλιο πρωί-πρωί. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο γρήγορα τι πήρα. Καλά, πήρα ένα γάλα για τον Αλέξανδρο, γάλα καρύδας για εμάς που σας έχω πει. Πήρα και αυτά τα πίσμπουρι τα οποία τρελαίνομαι. Πήρα και κάποιες γλυκόξινες σάλτσες. Και φέτος δεν ξέρω τι έχω πάθει. Σε κάθε σούπερ μάρκετ που πάω, ρε παιδιά, παίρνω και από μία χαρτοπετσέτα. Κάθε φορά βρίσκω άλλες χαρτοπετσέτες για τα Χριστούγεννα. Γιατί λέω ότι αυτό το σχέδιο μου αρέσει περισσότερο από ότι το προηγούμενο. Και πήρα αυτές εδώ με το αλογάκι. Και πήρα και αυτές εδώ για την καθημερινότητά μας. Ήταν πάρα πολύ όμορφες. Σε κάθε σούπερ μάρκετ που έχω πάει, έχω πάρει και από ένα πακέτο χαρτοπετσέτες. Είναι απίστευτο. Λοιπόν. Μπαίνω στα μάξι μου και βάζω μπρος, πατάω τον γκάζι, γίνομαι καπνός γιατί πρέπει να ετοιμαστώ. Η εβδομάδα μου έχει ξεκινήσει θεοτρελά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, έχω χίλια μύρια πράγματα να κάνω. Για σήμερα όμως τίποτε άλλο, για σήμερα έχω κλείσει μόνο την υπόλοιπη μέρα για το γύρισμα γιατί πρέπει να ηρεμήσω λίγο και να χαλαρώσω και να βγει το γύρισμα ωραίο και καλά. Και καθίστε τώρα λίγο εδώ γιατί εδώ η κυριούλα τέλος πάντων. Γιατί ενδιάμεσα που κλείνει η κάμερα και την ώρα δηλαδή που δεν δουλεύει η κάμερα, εγώ κάνω για άλλα πράγματα. Πηγαίνω αλλού, ψωνίζω κάποια πράγματα άλλα που χρειαζόμαστε. Δηλαδή τρέχω, πήγα σε μια δημόσια υπηρεσία. Κάνω άλλα χιλιάδες πράγματα. Απλά δεν σας παίρνω γιατί είναι αδιάφορα και τι θα σας αρέσει τώρα που πήγα στα ΚΕΠ, ας πούμε. Ούτε καν. Περίμενα μια απάντηση για κάτι και δεν πήγε καλά. Αυτό το κάτι δεν πήγε τόσο καλά όσο θα περίμενα. Δεν φταίνε αυτοί που μου έδωσαν την απάντηση. Εγώ φταίω γιατί όταν πιέζομαι και βάζω τον εαυτό μου περισσότερα πράγματα να κάνει από όσο μπορεί να κάνει, το αποτέλεσμα δεν βγαίνει σωστό και ωραίο, οπότε ναι, είναι πολύ φυσιολογικό αυτό που συνέβη και στενοχωρήθηκα γιατί μέσα σε αυτό έκανα ένα τεράστιο λάθος, το οποίο αυτό το λάθος δεν εξυπακούεται να το έχω κάνει και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ που έκανα αυτό το λάθος. Τέλος πάντων, απολογήθηκα και θα επιστρέψω με πολύ καλύτερα πράγματα. Το ακούτε αυτό το τίποτα, το απόλυτο τίποτα, το απόλυτο κενό. Αυτό έχω ανάγκη. Το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Μέλι ή ζάχαρη. Τίποτα, σκέτο.
Έχω έρθει στη Σύση και δείτε λίγο το τέλειο της το δέντρο. Κοριτσίστικο και τέλειο. Είναι εδώ και το Ειρηνάκι. Η Ειρήνη κάνει την περισσότερη δουλειά βασικά, θα δείτε. Βγάζει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Ειρήνη, μαζί δεν ήμασταν και στην Τίνο? Ναι. Στο ταξίδι στην Τίνο, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν κάμποσα χρόνια, λίγο πριν παντρευτώ ήτανε. Ήταν και η Ειρήνη εκεί στο ταξίδι και μας έβγαζε τέλειες φωτογραφίες. Έχω μια ωραία εκεί, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είναι φοβερή η Ειρήνη. Και ναι, ορίστε, και ο στολισμός της Σύσης είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικα και ωραία. Έχει βάλει και αυτό το δεντράκι, το οποίο θέλω να το ρωτήσω από πού το έχει πάρει. Γιατί θέλω ένα για το κομμωδίνο μου. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Αυτά, σας αφήνω να διαβάσω λίγο τα λόγια μου, να τα θυμηθώ και ξεκινάμε γύρισμα. Με το που φύγω από Σύση, θα πάω να πάρω αυτό το δεντράκι, γιατί εγώ το είδα και το αγάπησε. Τώρα και τη ρώτησα από πού το πήρε και θα πάω να πάρω κι εγώ ένα ίδιο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Και εδώ θα φύγω με τέλεια λαμπερά μαλλιά. Χαμούς. Δεν σας την έχω δείξει τη Σύση καθόλου. Αφήστε τώρα που θα έρθει μέσα, θα σας τη δείξω. Και η Σύση μου εδώ πέρα μου φτιάχνει τα πιο ωραία μαλλιά. Δημιουργούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έτσι λίγο πριν τις γιορτές να ανανεωθούμε. Συμφωνώ απόλυτα. Και συζητούσα πριν, αλλά εσύ δεν το άκουγε, ότι αν ποτέ αποφάσιζα να αλλάξω χρώμα, να φύγω από το ξανθό, θα έκανα έτσι ένα ginger. Αλλά αυτό το ανοιχτό χρώμα το ginger, όχι το σκουρό χρώμα. Λοιπόν, ετοιμάσου, γιατί το 2022, το καλοκαιράκι, εγώ θα στο προτείνω, θα το θυμάμαι. Νομίζει. Καλά θα μου το προτείνει, αλλά θα δεχτώ, δεν ξέρω. Τι θα είναι της μοδάς, το 22 το ginger? Πολύ. Ναι. Πολύ. Γιατί everybody loves ginger. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά νιώθω ότι το επόμενο χρώμα από το ξανθό θα ήταν... Νομίζω αυτό θα μου πήγαινε. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Μπορούμε να δοκιμάσουμε αρχικά με ένα γκλος. Και τι κάνει αυτό, μετά μπορεί να φύγει, ας πούμε? Ναι, θα ξεφοριάζει με τη θάλασσα και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε τώρα τέτοια. Και συνεχίζουμε μετά το καλοκαίρι πάλι με ξανθό. Ας είμαστε καλά μέχρι τότε και βλέπουμε. Θα πάνε και όλα περίφημα. Και είμαι πανέτοιμη, εντάξει, Σύση για ακόμα μία φορά έκανε τα μαγικά της εδώ πέρα και έχω για ακόμα μία φορά τα πιο όμορφα μαλλιά. Δείτε εδώ τι ωραία. Και το πιο σημαντικό, δείτε πόσο απαλά, πόσο μαλακά και πόσο λαμπερά είναι. Είναι τέλεια. Σύση, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, να τα ευχαριστηθείς πάρα ευχαριστώ. Πολύ. Θα δείξω και λίγο πίσω. Θέλω να δείτε, έτσι να κάνω κοντινό, θέλω να δείτε λίγο τι ωραίο σβήσιμο και πόσο φυσικά βγαίνουν από το φυσικό μου χρώμα και πάνε προς τα κάτω. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία μυστικά η Σύση εδώ πέρα που θα σας πούμε σε λίγες μέρες στο Instagram μου, οπότε να μπείτε να με ακολουθήσετε. Και σας έδειξε και πριν τι ώρα που είναι στο λισμό, στο δέντρο της. Το πιο ωραίο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Το πρώτο είναι το σοκολατάκι Ferrero Rocher που έφερε εδώ για να με τρελάνει. Και δεύτερο, άμα έρθετε στη Σύση και κάνετε έτσι μια ένα χτένισμα, ένα κούρεμα, τα μαλλιά σας δεν ξέρω, μπορείτε να βάλετε τα στοιχεία σας μέσα σε αυτό εδώ το κουτί και 31 του μήνα θα γίνει κλήρωση όπου μία τυχερή θα κερδίσει αυτό εδώ το εργαλείο μαλλιών. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. Είναι ένα τέλειο εργαλείο μαλλιών. Οπότε αν έρθετε στη Σύση, μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, το ρίχνετε μέσα εδώ στην κάλπη και θα γίνει κλήρωση 31 του μήνα. Με αυτή την λιγοστή μπαταρία που μου έχει μείνει σε αυτή την κάμερα σήμερα, γιατί την ξέχασα ένα πλάνο εκεί στη Σύση και έγραφε με τις ώρες και πάει η μπαταρία μου. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ότι μου ήρθε αυτό το υπερτέλειο Advent από Λαμιλού μαζί με κάποια άλλα πραγματάκια και θέλω να πω ότι η σοκολάτα μέσα είναι πεντανόστιμη. Δεν ξέρω αν γράφει τη σοκολάτα είναι, αλλά
Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Και να ανοίξω. Βασικά σας ανοίξω να στην τύχη. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε. Και πάμε να ανοίξουμε από Νίξ το νούμερο 14, που έχει ένα primer. Το τσαγάκι μου που θα μου χρειαστεί σήμερα, γιατί τη χρειάζομαι τη χαλάρωση. Οπωσδήποτε. Α, το bedtime. Το είδε προχθές που είχα πάει στο Θανόπουλο. Και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω αυτό. Πάρα πολύ, θα σας πω τη γνώμη μου. Στου Αλέξανδρου το νούμερο 14. Τώρα έχω τρελαθεί για να μου φτάσει η μπαταρία και να σας χαιρετήσω και να ανοίξω με τα κουτάκια. Στου Αλέξανδρου το νούμερο 14 έχει ένα θάμνο θεωρητικά, ένα θάμνο είναι αυτό. Και στο Look Fantastic το νούμερο 14, το οποίο με την πρώτη το βρήκα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό νομίζω. Έχει μέσα μία κρέμα ματιών. Τις χρειάζομαι τις κρέμες ματιών αυτές τις μέρες με τόσο μοντάζ και τόσο δουλειά. Λοιπόν, αυτά. Σήμερα η μέρα ήταν έτσι πάρα πολύ ωραία και γεμάτη εκεί με τη Σύση. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Αλλά έχω πάρα πολύ άγχος για το πώς θα τελειώσω αυτή η εβδομάδα. Θέλω πραγματικά να φτάσει η Παρασκευή και να έχω τελειώσει όλα τα πράγματα που πρέπει να έχω τελειώσει και να μην πάει καμία δουλειά πίσω. Γιατί γενικότερα μου αρέσει το πρόγραμμα και μου αρέσει όλα να είναι στην ώρα τους, να παραδώσω τα πάντα στην ώρα τους. Τέλος πάντων, ελπίζω την Παρασκευή το πρωί που θα ξεκινήσω να γυρίζω το βίντεο, το Σάββατο μάλλον, που θα δείτε εσείς την Κυριακή, να σας πω ότι όλα πήγαν καλά αυτή την εβδομάδα. Οπότε στείλτε μου όλη σας τη θετική ενέργεια, σας παρακαλώ. Στείλτε μου όλη σας τη θετική ενέργεια να πάνε όλα καλά, γιατί κάθε μέρα μου βγαίνει και κάτι καινούριο. Και με αγχώνει περισσότερο αυτό. Αυτά, σας αφήνω να καθίσω να κάνω μοντάζ, να δω και λίγο τον Αλέξανδρο, γιατί σήμερα δεν τον έχω δει καθόλου, μόνο λίγο το πρωί. Και θα τα πούμε πάλι αύριο, στην 15η μέρα του vlog μας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, να προσέχετε και να μην λείψει κανείς, έτσι. Γεια σας.